Μας ειδοποίησαν να μην το συναγερμό, ότι το μαγαζί μας, επειδή είναι πολλά τα σημεία που χτυπηθήκαν ταυτόχρονα, άρα ήταν ληστεία. Και όταν ήρθαμε, είχαν τελειώσει μέσα σε 2 λεπτά. Φτάνοντας εδώ, τι εικόνα βλέπετε? Τραγική, ό,τι βλέπετε τώρα. Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Τραγικά. Δεν είναι το υλικό κομμάτι, είναι ότι αυτά είναι κομμάτια ζωής. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή, έτσι που τα πράγματα... Για όλους μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ειδικά οι επαγγελματίες. Αλλά το τραγικό είναι ότι δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο, ούτε σαν κάλυψη, ούτε... Όλοι μας προσπαθούμε μόνοι μας. Αλλά είναι απαράδεκτο ένας δήμος όπως το Μαρούσι, το αστυνομικό τμήμα, να είναι στα 5 χιλιόμετρα σε μια περιοχή η οποία δεν είναι προσβάσιμη. Και για να μπει μέσα στο κέντρο του Μαρούσιου χρειάζεται μισή ώρα. Απαράδεκτα. Έχουν καταγραφεί, αλλά φοράγανε κράνη. Μέσα. Ήρθανε οργανωμένοι. Έτσι όπως τους έχετε δει, από τις κινήσεις τους μέσα, φαίνεται να ξέρουν τη δουλειά, ξέρουν τι κάνουν. Να σας πω κάτι, στα δικά μας τα μαγαζιά δεν χτύπανε άσχετοι. Δεν μπήκαν να πάρουν το ταμείο. Η μηχανή ταμιακή ήταν εκεί πέρα, δεν την ανοίξανε. Τι να ανοίξει από, μια ταμιακή μηχανή σε ένα ξεχωρίο μέσα, για εξηγήστε μέσα. Τι θα μπορούσε δηλαδή να ανοίξει. Εν διάφορες περιπτώσεις.